Good evening. Don't these trophies look absolutely magnificent? And I can't wait to find out who it is that is going to win them tonight. This is it. Here we go. So the female winner of the Rolex World Sailor of the Year Award 2018. Marie Rieu of France. And 20 years on from winning it the first time, Caroline Brouwer of... The men's winner of the Rolex World Sailor of the Year Awards is Pavlos Kontides. To be on that trophy with so big names, so big legends of our sport. I was growing and watching at them and getting inspired. And here I am from a small island in the middle of the Mediterranean, winning the World Sailor of the Year. It's really special and really amazing for me. The only barrier we have in life, it's our brain. So once you put your brain right, it can be your strongest weapon. Thank you very much. Είμαι ο Παύλος Κοντίδης, κάνω ιστοπλοεία στην κατηγορία Laser από την Κύπρο και μόλις κέρδισα το Rolex World Sailor of the Year Award για το 2018. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα, μοναδικό, περηφάνειας να έχω το όνομά μου σε αυτό το τρόπαιο που είναι τόσοι θρύλοι και τόσα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Και άμα δεις και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους απόψε που είχαν καταφέρει απίστευτα πράγματα μέσα στο 2018 και να καταφέρνω να είμαι εγώ αυτός ο ένας και μοναδικός. Με κάνει πάρα πολύ υπέροχο και χαρούμενο που κατάφερα για ακόμη μια φορά να αναδείξω τη μικρή μας πατρίδα. Τελευταίοι 12 μήνες ήταν φανταστικοί, καλύτεροι της καριέρας μου. Ξεκίνησα τον Σεπτέμβριο του 2017 με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Split, όπου κέρδισα με μόνο 15 βαθμούς ποινής, που είναι πολύ ξεχωριστό στην κατηγορία Laser. Αναλογιστεί κανείς το πόσο δύσκολο είναι και το ταλέντο που υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Το 2018 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά τον Μάιο κατάφερα να κερδίσω το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ήμουν πάρα, πάρα πολύ χαρούμενος. Αλλά ο πιο σημαντικός αγώνας και ο στόχος της χρονιάς ήταν το Παγκόσμιο στο Άρχους, που ήταν και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και σε μια έντονη κούρσα που ήταν πολύ κοντά με τον Αυστραλό, κατάφερα να πάρω εγώ το χρυσό μετάλλιο και ήξερα ότι με αυτά τα αποτελέσματα είχα πάρα πολλές πιθανότητες να είμαι ένας από τους 5 υποψηφίους για αυτό το ξεχωριστό βραβείο απόψε. Κάτι που είχα ονειρευτεί από μικρό παιδί, κάτι που είχα γράψει στο χαρτί πάρα πολλές φορές και να το βλέπω να γίνεται πραγματικότητα απόψε δεν μπορεί παρά να με συγκινεί.